ούτε για λάθη, ούτε για παραλήψεις. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν τους ενδιαφέρουν οι άρρωστοι, δεν τους ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι. Όλοι ήμασταν αλλόσυνοι, προκειμένου να φτάσουμε στο στόχο της ιδιωτικοποίησης των πάντων και να μην μας μείνει μπρίκα στο ΕΣΥ, ούτε μόνιμο προσωπικό, ούτε εξοπλισμός στην προοπτική αυτού. Ποια είναι η κατάσταση στις νοσοκομείες της Θεσσαλονίκης? Δυστυχώς η πίεση αυξάνεται. Η πίεση αυξάνεται περισσότερο λόγω προσωπικού, γιατί όσο και αν ανοίγουν κρεβάτια, ξαναχρησιμοποιούνται τα κρεβάτια τα οποία είχαν ανοίξει το δίμηνο Νοέμβρη-Δεκέμβρη, τα οποία δεν δόθηκαν και στην υπόλοιπη νοσηρότητα ή δόθηκαν και ξαναπαίρνονται. Για παράδειγμα, στον Άγιο Δημήτρη, όλες οι χειρουργικές ειδικότητες συμπτύχθηκαν στο χώρο της οφθαλμολογικής κλινικής. Δεν υπάρχει. Για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν, να νοσηλευτούν άρρωστοι με COVID. Επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Είμαστε στην αρχή του ακόμη για Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να μην προχωρήσουμε άλλο, αλλά έχουμε τον ίδιο σχεδιασμό που είχαμε τον Νοέμβρη, που έγινε με μεγάλη προχειρότητα, δεν ήταν σχεδιασμός, ήταν λύσεις ανάγκης ή στη διάρκεια της εφημερίας ή τη νύχτα, να πάμε και στην άλλη κλινική και στην άλλη κλινική, να πάρουμε γιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας, ανεξάρτητα αν είναι εκπαιδευμένοι, ανεξάρτητα αν μπορεί να συμβάλλει ή όχι, να διαλύσουμε τα νοσοκομεία, να τα κάνουμε μιας νόσου νοσοκομεία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κορονοϊό. Τίποτα δεν άλλαξε. Στο ίδιο μοτίβο προχωράμε και τώρα που αυξήθηκαν τα κρούσματα. Το Ιπποκράτειο χτες στην εφημερία του είχε 55 εισαγωγές. Σήμερα θα δούμε τι θα έχει και το γεννηματά. Οι εισαγωγές αυξάνονται. Τα εισιτήρια εννοείται ότι είναι λιγότερα ή βεβαιασμένα. Για να γίνουν εισαγωγές, πολλά εισιτήρια είναι βεβαιασμένα, χωρίς να έχει αρνητικοποιηθεί ο άρρωστος, με ήπια συμπτώματα φεύγει από το νοσοκομείο για να μπορέσει να χωρέσει, αλλά οι εντατικές είναι καθυλημένες. Σήμερα που εφημερεύει το γεννηματάς, να επαναλάβω αυτά που είπε ο Σκούλης τον Νοέμβρη. Είναι ένα κρεβάτι διαθέσιμο στην εντατική. Βέβαια θα μπορεί να πάει σε άλλο νοσοκομείο. Στα άλλα νοσοκομεία δεν υπάρχουν τόσα κρεβάτια διαθέσιμα, εκτός από το Ιπποκράτειο, που άνοιξε η μία μονάδα και χώρισε τους 15, αλλά ήδη το ένα μέρος της μονάδας, ήδη άνοιξε και το άλλο και ήδη χτες είχε άλλους 5.